της ζωής μου, το είχα πολύ ανάγκη. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα επιβίωνα και πώς θα εξελισσόμουν αν δεν είχα την ψυχαναλυτριά μου. Τι σε οδήγησε, λέμε συνήθως στο κρεβάτι του ψυχαναλυτή, αλλά τι σε οδήγησε στην ψυχαναλύτρια? Τι με οδήγησε? Από πολύ μικρή ήθελα να πάω. Ήθελα... Από ποια ηλικία πήγες? Από την εφηβεία μου ξεκίνησα. Ναι. Για πες. Στην εφηβεία αποφάσισα ότι θέλω να κάνω ψυχανάλυση. Θέλω να με βοηθήσει κάποιος. Ήμουν πολύ δυνατό παιδί, δυνατό μέσα μου. Και με δυνατά θέλω και... Εκεί είχα αρχίσει να λέω πω τι θα κάνω, πρέπει να προγραμματίσω τώρα τη ζωή μου. Στα 22 θα έχω παιδί, στα 24 θα έχω κάνει αυτή. Α, είχες αρχίσει να τα βάζεις, ναι, τα κουτάκια. Τα κουτάκια. Στα λόγια μου έρχεσαι. Γι' αυτό. Εκεί σου χρειάζεται ψυχανάλυση για να φύγεις από τα κουτάκια και να έρθεις το πιο υγιές, το συναίσθημα. Άρα ένιωθες ότι ήσουν ένα παιδί που παρότι είχες την ενέργεια δεν την εξέφραζες. Επειδή είχα την ενέργεια θα μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω με λάθος τρόπο. Ναι. Όταν το είπες στη μαμά ή στον μπαμπά, σου είπε πήγαινε παιδί μου. Με πήγαν, βεβαίως. Ή σιγά να μην σε πάμε. Βεβαίως και με πήγαν και έκαναν και αυτοί κάποια χρόνια. Για να δουν, να το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Ζω σε μια οικογένεια, δόξα τω Θεώ, που είναι υγιής. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που το περνάμε, γιατί πραγματικά είναι όμορφο οι γονείς που μας παρακολουθούν και όταν το παιδί τους πηγαίνει και τους λέει πάμε, θέλω να πάω σε έναν ψυχολόγο, να πηγαίνουν και οι γονείς μαζί του. Γιατί πραγματικά, όταν όλοι μαζί συμμετέχουν σε αυτό που θέλει το παιδί τους, τότε λειτουργούν όλοι αρμονικά σε αυτή την οικογένεια. Και δεν σου δείχνουν ότι είσαι παιδί μου, ότι είσαι τρελό. Όχι, βεβαίως και να πάμε και όλοι να πάμε. Εγώ, αν κάνω παιδιά, θα πάω το παιδί μου στην εφηβεία. Είναι μια πολύ ευαίσθητη ηλικία. Και την είχα ως δάσκαλο την ψυχολόγο μου. Θα είχα εξελιχθεί σίγουρα διαφορετικά αν δεν είχα αυτή τη δασκάλα. Μ' αρέσει αυτό που μαθαίνω σήμερα. Σε αλήθεια στο λέω. Σε ευχαριστώ. Είδες λοιπόν ότι η ωριμότητα έρχεται σιγά σιγά και μέσα από το να μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι άσε μωρέ, τι να τον μάθω και καλά τον εαυτό μου, καλά τον έχω εκεί που τον έχω. Πάμε παρακάτω. Δεν το πάμε παρακάτω, να κουτσομπολέψουμε τον διπλανό. Ναι, δηλαδή. Δεν το ακούσα από τους γύρω σου. Βεβαίως, είμαι πολύ θυμωμένη. Έξαλλη είμαι με αυτό το θέμα. Κανείς δεν ασχολείται με τον εαυτό του, με τα δικά του προβλήματα, να εξελίξει τον εαυτό του και ασχολούνται όλοι με του διπλανού το πρόβλημα. Και... Τώρα θέλω να μου πεις αλήθεια όμως με το χέρι στην καρδιά. Μπαίνεις σε μια σχέση και βλέπεις ότι ο άλλος. Εν τω μεταξύ δεν μπαίνω σε μια σχέση.